φτάνουμε σιγά σιγά και στα σύνορα. Τα ελληνορωμανικά, είμαστε στην Κακαριά. Θα προσπεράσω, αν τα καταφέρω, τα φόρτηγα. Γιατί μοτοσυκλέτα έχω, ελίσσομαι, ξεκλειστράω. Για να δούμε. Κάτι γίνεται. Μόλις περάσαμε το Τεπελένι, βλέπετε καπνός βγαίνει από τα βουνά, τα αλβανικά. Προφανώς υπήρχε κάποια φωτιά, την έχουν σβήσει εδώ οι γείτονες Αλβανέ. Μυρίζει πάντως πολύ έντονα η μυρωδιά του καπνού, ακόμα και μέσα από το κράνος μου. Εγώ συνεχίζω τώρα προς το Δυράχιο, όπου θα κάνω και την πρώτη μου στάση. Μετά από περίπου 300 χιλιόμετρα εντός Αλβανίας, βαρετού δρόμου, μιας ατελείωτης ευθείας, κάπου εδώ δεξιά, πρέπει να στρίψετε. Γράφει εδώ Α2 αυτοκινητόδρομος, μην ξεγελαστείτε και πάρετε άλλο δρόμο. Πρέπει να συνεχίσετε την πορεία σας βόρεια. Μπαίνουμε λοιπόν στον αυτοκινητόδρομο ξανά για να κατευθυνθούμε εν τέλει μέχρι την διαδρομή που και το μέρος φυσικά που έχω επιλέξει να καταλήξω σήμερα. Για πάμε. Έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Δεν είχα σκοπό να σας δείξω επλάνα από τον αυτοκινητόδρομο, αλλά εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Δηλαδή εκεί που πάτε να θα δείτε το ρέμα μηχανάκια, θα δείτε αυτοκίνητα να τα σπρώχουν διότι είναι χαλασμένα, θα δείτε πλανόδιους δεξιά και αριστερά οι οποίοι πουλάνε διάφορα πράγματα, από φρούτα, από υπάρχοντά τους, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να σταματάνε επί τούτου για να βρώσουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Τι να πω, πρέπει να είστε λοιπόν συγκεντρωμένοι στην οδήγηση. Βέβαια μπαίνετε γοργά σε αυτού του είδους την ψυχολογία, δεν οδηγείτε έχοντας τα αντανακλαστικά σας, πραγματικά να δουλεύετε στο 100%. Δεν είναι κάτι ωραίο στη διαδρομή. Από τη στιγμή που έκλεισα και άνοιξα τώρα την κάμερα, έχω διανύσει γύρω στα 70-80 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου. Δεν έχω σταματήσει σε βενζινάδικο. Απλώς θέλω να σας προειδοποιήσω για αυτό που θα συναντήσετε μάλλον τους καλοκαιρινούς μήνες, υποθέτω. Συμβαίνουν παράξενα πράγματα σε αυτού τους αυτοκινητοδρόμους. Τέλος πάντων, συνεχίζω με προσοχή, πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσω. Έχω κάνει αρκετά χιλιόμετρα χωρίς να πιω νερό και με τη θερμοκρασία αυτή στους 34 βαθμούς νιώθω λίγο κουρασμένος. Θα λέμε λοιπόν σίγουρα στο βενζινάδικο που θα σταματήσω και θα σας μιλήσω για τη διαδρομή που πρόκειται να κάνω. Ούτε εγώ σταθήκα με τη χέρι, διότι οι κυριούλιδες δεν δέχονται κάρτα. Πάμε παρακάτω για να δούμε αν θα βρούμε ένα βενζινάδικο με τις απαραίτητες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για να δούμε. Εδώ
μετά από 440 χιλιόμετρα θα κάνουμε την πρώτη μας πεντάλεπτη στάση, αναγκαία στάση, και από εδώ και επίτα ουσιαστικά ξεκινάει το ταξίδι μας, το ωραίο, στην Αλβανία. Αρκετός από τον κινητό κόσμο και τώρα να σας πω ότι τα πρώτα αυτοκίνητα που συνάντησα επί αλβανικού εδάφους δεν πληρώνουν οι μοτοσυκλέτες κανένα αντίκτυπο, να το έχετε υπόψη. Τώρα όσον αφορά το ταξίδι, εγώ θα ανηφορήσω, θα κάνω τη διαδρομή SH22 ξυστά από τα σύνορα του Κωσόβου, θα φτάσω στη δημοτική κοινότητα της Τροπόγιας και θα κατηφορήσω τον SH23, ευελπιστώ. Δεν ξέρω την ποιότητα της ασφάλτου, αν υπάρχει άσφαλτος, το 2016 που είχα κάνει το ΘΕΘ με την παλαιότερη μοτοσυκλέτα μου είχα λάστιχα τα αναγκαία βουάρ και μπορούσα να διανύσω χωμάτινες διαδρομές. Τώρα έχω 80-20, δεν είναι το δύσκολο, εάν ο δρόμος είναι χωμάτινος. Τέλος πάντων, σας είπα μόνο κάτω τη σκέψη μου, σας είπα τι θέλω να κάνω, τι θέλω να υλοποιήσω, τι θέλω να πράξω. Ευελπιστώ να γίνουν όλα όπως πρέπει. Πάμε κάτω εδώ για την δημοτική κοινότητα Τροπόγιας και ουσιαστικά για την Ελλάδα Βαλκόνα. Από εδώ και πέρα, όπως βλέπετε, το τοπίο αρχίζει και διαφοροποιείται καθώς κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα βουνά, μικρά σε υψόμετρο για την ώρα εδώ στην Αλβανία. Από τα αριστερό μας χέρι θα έχουμε μονίμως τον Δρίνο ποταμό. Δεν έχουμε μπει στη διαδρομή την οποία θέλω να καταλήξω, την SH22, βρίσκουμε στην Ε851 για την ακρίβεια. Παρόλα αυτά, εδώ βλέπετε τα πρώτα βουνά τα οποία μας αποδεικνύουν ότι θα αλλάξει γενικότερα ο γεωλογικός χάρτης και γενικότερα η ομορφιά εδώ πέρα του τόπου. Αυτό που έχω να πω αυτή τη στιγμή ότι παρόλο που η θερμοκρασία έχει αγγίξει τους 34 βαθμούς, δεν ξέρω αν βλέπετε, κουνιούνται πάρα πολύ έντονα εδώ πέρα τα φυτά, διότι ο αέρας είναι έντονος και δεν αισθάνομαι τη θερμοκρασία όπως την αισθανόμουν προηγουμένως που ήμουνα στον αυτοκινητόδρομο. Έχει όμως πάρα πολύ κίνηση, και αυτό δεν είναι ευχάριστο όταν ταξιδεύεις και όταν έχεις σκοπό να κάνεις πάρα πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή σήμερα πρέπει να κάνω με αυτό τον τρόπο πάνω από 650 χιλιόμετρα και μέχρι να βρω ξενοδοχείο της αρεσκίας μου, όχι κάτι το ιδιαίτερο, μη φανταστείτε, ίσως να χρειαστώ να κάνω και χωματόδρομο, γιατί έχω εντοπίσει κάτι ωραία ξενοδοχειάκια, δεν έχω κλείσει τίποτα, πάω έτσι ανεξενύχτα. Είναι και αυτό στα πλαίσια της περιπέτειας, στα πλαίσια του ταξιδίου. Αν υπάρχει δωμάτιο σε ένα από αυτά τα ξενοδοχειάκια που έχω δει σε φωτογραφίες, θα καταλήξω εκεί. Είναι μέσα πραγματικά στην Κοιλάδα. Εκεί αξίζει να παραμείνεις αγκαλιά με τη φύση. Συνεχίζουμε τώρα μέχρι να βρούμε στον δρόμο των SH22. Αυτός λοιπόν ο αυτοκινητόδρομος σύντροχε, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος, δεν είναι καθόλου πραγματικά κουραστικός. Υπάρχουν αρκετές τροφούλες και το καλό είναι ότι βρίσκεσαι μονίμως ανάμεσα από τα βουνά, που και που δεξιά και αριστερά βλέπεις κάτι χώμα του δρόμου. Πιθανολογώ ότι αυτός ήταν και ο παλιός δρόμος, να εδώ αριστερά παραδείγματος χάρη, που οδηγούσε προς την Τροπόγια, προς την Κοιλάδα Βαλκόνα. Τώρα έχει φτιαχθεί αυτός ο υπέροχος δρόμος, ο οποίος συντομεύει την άφηξή μας στην περιοχή.
εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι το... ότι χάνεται η μοτοσυκλετιστική μαγεία, αλλά ανυπομονώ πραγματικά να μπω στο πιο επαρχιακό δρόμο, να κάνω αυτές τις στροφές που είχα κατά νου εξ αρχής. Αφορμή και τι αυτής της ταξιδιωτικής επιλογής σήμερα, στάθηκε η ταινία με την επωνυμία Taken. Liam Neeson, ο πρωταγωνιστής, γνωστός σε όλους, ο οποίος έφτασε μέχρι τη συγκεκριμένη περιοχή γιατί του είχαν απαγάγει οι γόροι, σαφώς και την έχετε δει περισσότεροι από εσάς. Αναφέρεται το χωριό, γενικότερα η δημοτική κοινότητα, με την επωνυμία Τρόπογια, στην οποία αυτός πήγε για να απελευθερώσει την κόρη του, έπρεξε τα δέοντα, καθάρισε άπαντες. Αυτό έχει ο αμερικάνικος κινηματογράφος, δεν είμαι πολύ φαν, αλλά μπορώ να πω ότι αυτή η ταινία με καθήλωσε και εξαιτίας της γεννήθηκε και η επιθυμία να πάω σε αυτό το μέρος, το οποίο είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι τόσο βάρβαρος, τόσο κακός, όπως τον δυσφημίζει και τον παρουσιάζει ο πρωταγωνιστής. Προφανώς θέλει να δώσει ένα έτσι πιο δραματικό χαρακτήρα στα γεγονότα, αυτού του είδους η υπερβολική δόση μαφίας. Το ζητούμενο όμως είναι το εξής, ότι έχω πληροφορηθεί ότι ως τόπος είναι αρκετά τουριστικά ανεπτυγμένος. Βέβαια το 2016 που πήγα στο ΘΕΤ, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο πάνω, λίγο πιο βόρεια, καταλήματα ήταν ελάχιστα, οι τιμές, παιδιά, πανφτηνά. Βέβαια δεν υπήρχαν και δρόμοι για να πας. Όταν λέμε δεν υπήρχαν δρόμοι, πραγματικά δεν υπήρχαν. Ένα τζιπ, παράδειγμα χάρη σε αυτό εδώ πέρα, το Tiguan που βρίσκεται μπροστά, δύσκολα το περπάταγε το δρόμο, ήθελε τζιπάρα κανονική. Είχαν κάποια οχήματα αυτοί, κάτι Land Rover καλά, τα οποία ανεβοκατεβάζανε τους τουρίστες, και μετά κάτι μηχανόβοι, μουρλοί σαν εμένα, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει λάστιχα κατάλληλες μοτοσυκλέτες και πήγαιναν και φτάνανε μετά από 100 χιλιόμετρα πλάς στο προορισμό. Πέρναγες μια γεφυρούλα και είχε 2-3 καταλήματα, άλλοι κάνανε σκηνές. Εγώ ήμουν σε ξενοδοχείο, σε ένα δωματιάκι καθαρό ήταν, μη φανταστείτε όμως κάτι το super duper, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο φθηνό ήταν. Προσοχή, 2016, τιμή δωματίου, με ατομικό μπανάκι, μικρό έτσι, 5 ευρώ, όπως τα ακούτε, 5 ευρώ, μου φαίνονταν η τιμή πραγματικά πολύ μικρή. Και όταν κατέβηκα κάτω στο εστιατόριο το βράδυ να φάω, δεν είχε μενού, μου λένε έχουμε κοτοπουλάκι, μίλαγε ελληνικά βασικά ο παλίκαρος εκεί πέρα, διότι είχε κάνει Ελλάδα, είχε εργαστεί στην Ελλάδα, και μου λέει έχουμε κοτόπουλο ντόπιο, τυριά δικά μας, σαλατούλα δικιά μας. Παιδιά, μου είχε φέρει μια ντομάτα έτσι κατακόκκινη με αγκουράκι, φοβερά, όπως και το κοτόπουλο και άλλα, και μου φέρνει μετά για γλυκάκι ο κυριούλης το καρπουζάκι, το οποίο ήταν θεξέσιο. Μήνα Αύγουστο είχα πάει, έτος επαναλαμβάνω 2016, και το φαΐ αυτό μου το είχε χρώσει 5-6 ευρώ, είχα αφήσει 10 ευρώ γιατί, παιδιά, η ποσότητα ήταν καλή και τράπηκα. Δηλαδή έβγαλα διατροφή βραδινό, πρωινό, γιατί συμπεριλαμβάνοντας την τιμή του δωματίου σε αυτά τα 5 ευρώ και το πρωινό, με 15 ευρώ, δηλαδή super duper. Τώρα τα πράγματα από το 16 μέχρι τώρα έχουν αλλάξει δραματικά, διότι το μέρος έχει αναπτυχθεί τουριστικά, έχουν φτιαχτεί ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, οι δρόμοι έχουν μεγαλώσει, έχουν ρίξει άσφαλτο, τέλος πάντων τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
ανέβουν και οι τιμές. Είμαι πολύ περίεργος όταν φτάσω να δω τι έχει αλλάξει. Δεν θα πάω στο ΘΕΕ, θα πάω λίγο νοτιότερα, αλλά πάνω κάτω τα πράγματα ήταν τουλάχιστον παρομοιότυπα όσον αφορά το φυσικό κάλος και τα ξενοδοχεία που τότε δεν υπήρχαν και τώρα έχουν φτιαχτεί ένα σωρό. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Δεν έχουμε πει στον δρόμο που θέλω να κάνω. Απλώς σας μιλάω για να δείτε πάνω κάτω, εάν επιθυμείτε και σε κάτι διαδρομή, τι θα συναντήσετε. Και εδώ ο αυτοκινητόδρομος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελειώνει. Βλέπουμε και μία γέφυρα η οποία σηματοδοτεί το τέλος του αυτοκινητοδρόμου. Εδώ τι βλέπετε, είναι υποκατασκευή, δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Εμείς πρέπει να στρίψουμε αριστερά προς Κούκες. Δεξιά είναι το Κόσοβο. Αριστερά είναι το μέρος όπου θέλουμε να επισκεφτούμε. Ακριβώς απέναντι εκείνα τα βουνά που βλέπετε είναι τα βουνά του Κόσοβου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Άλλη όμως διαδρομή που θέλουμε να ακολουθήσουμε και αυτή φυσικά θα πράξουμε. Εδώ λίγο προσοχή, γιατί όλοι κυριολεκτικά έχουν προτεραιότητα. Για λίγο προσοχή. Και λεωφορεία έρχονται και αυτοκίνητα έρχονται. Ευχαριστώ. Thank you. Και πάμε. Αυτή λοιπόν είναι η διαδρομή SH23, κυρίες και κύριοι, για 100 χιλιόμετρα, για 2 ώρες και 10 λεπτά, να το αναγάγουμε και σε χρόνο, θα κάνουμε μία από τις ωραίες διαδρομές, ορεινές, που υπάρχουν στην Αλβανία. Δεν ξέρω αν παλιότερα ήταν χωματόδρομος, ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Σίγουρα όμως έχουν εξυγχρονιστεί οι δρόμοι. Ο δρόμος για το ΘΕΘ ήταν χωματόδρομος, πληροφορήθηκα ότι έγινε ασφάλτινος. Η κάτω μεριά μπορεί και να τη φτιάξανε. Τώρα αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι αρκετά πλατής, εύκολος και απολαυστικός. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, σε αυτά τα 600 χιλιόμετρα που έχω διανύσει μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι το οποίο να με έχει εντυπωσιάσει. Περίμενα πολλά περισσότερα από αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή έχω ακούσει από ταξιδευτές ότι ξένους οι οποίοι δεν παρουσίαζαν το βίντεο αλλά αναφέρονταν στη συγκεκριμένη διαδρομή ότι είναι ωραία, ότι είναι εντυπωσιακή. Ξέρω, εγώ πιστεύω ότι όταν φτάσω στη Βαλπόνα Βάλεϊ, στην Κοιλάδα, εκεί θα εντυπωσιαστώ. Αλλά μέχρι τώρα, παιδιά, τίποτα. Εδώ, όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι στο χωριό Χελσάν και υπάρχει και κάμπινγκ, για όποιον ενδιαφέρεται,
Αυτό είναι το τηλέφωνο 355-6829-40-200. Τώρα δεν ξέρω αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Εάν είστε φίλοι του κάμπινγκ και θέλετε οπωσδήποτε να κάνετε κάτι με σκηνή, πάρτε ένα τηλεφωνάκι να δείτε τι γίνεται. Εγώ συνεχίζω την πορεία μου. Πείτε, καθότι γίνεται πιο στενός ο δρόμος. Ναι, μένει είναι ασφάλτινος, αλλά θυμίζει ότι το κομμάτι εδώ είναι επαρχιακό. Βγήκαμε από το NSH23, έχουν ρίξει άσφαλτο, καλά κάνει, διότι η επισκεψιμότητα του κόσμου είναι σαφώς μεγαλύτερη. Βλέπουμε εδώ, ανηφορίζει προς τα πάνω ο δρόμος, ο οποίος θα χρειαστεί να ακολουθήσω. Πολλά αυτοκίνητα περνάνε, όση ώρα είμαι εδώ πρέπει να πέσαν και 10 αυτοκίνητα. Τώρα πάνε προς τα πάνω χωριά, δεν το ξέρω, δεν ξέρω κατά καλά που πηγαίνω εγώ, για να μην θυμίσεις. Αυτό που με στενοχωρεί όμως είναι ότι δεν υπάρχει οικολογική συνείδηση από τους κατοίκους ή ακόμα και από τους επισκέπτες, διότι παντού, όπως βλέπετε, δεν είναι κεδάκια, τσιγάρα, σακούλες, μπουκαλάκια. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό, είναι πολύ άσχημο για τον τόπο τους. Εγώ κράτησα το πουκάλι μέσα από το νεράκι μου, ανεβαίνω στη μηχανή και συνεχίζω την ανωδική μου πορεία. Εν τω μεταξύ, θα σας εξηγήσω τώρα τι έγινε. Ό,τι πιο αγχωτικό, ας πούμε, το εισαγωγικό, αυτό σε ταξίδι να ξεμείνεις από χάρτες. Και όχι γιατί δεν τους έχεις φορτώσει στο κινητό σου, αυτό είναι το λιγότερο. Φορτώνεσαι δεδομένα, χρεώνεσαι και τελειώνει το πράγμα. Όταν όμως φεύγει το κινητό από τη βάση που είναι τοποθετημένος, πέφτει κάτω και γίνεται σπαράλια, τότε τι κάνεις, και δεν δουλεύει και δεν λειτουργεί και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και με τον έξω κόσμο. Που μου γίνει το συμβεί κάτι και χρειαστώ βοήθεια, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με κανέναν. Και από όταν συνέβη αυτό, εδώ το παράλογο του παραλόγου, ενώ πριν συναντούσα αυτοκίνητα, έβλεπα κάποιον άνθρωπο, τώρα δεν βλέπω κανέναν. Δεν ξέρω αν πηγαίνω καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η σωστή διαδρομή. Είδα διάφορους παράδρομους, δεξιά και αριστερά, αλλά ήταν πολύ χωμάτινη και υποθέτω ότι δεν θα είναι αυτοί που έχουν να κάνουν με τον προορισμό. Και συνεχίζω εδώ το ασφάλτινο, το ασφαλές κομμάτι. Έχω αποθηκεύσει αυτή τη στιγμή το κινητό στη τσέπη μου. Τι να πω, είναι λίγο ατυχία αυτό το γεγονός, και για τους χάρτες και για το άλλο, ότι δεν μπορώ να τραβήξω με το ντρόουν. Δυστυχώς, να, εδώ είναι το αυτοκίνητο, άρα καλά πάμε, καλά πάμε. Τώρα το σταματάς, θα είναι από το διπλάνο χωριό, ο συγκεκριμένος ο Κυρούλης. Για να φτάσω μέχρι το χωριό, να κάνω μία στάση. Εν μεταξύ, το κινητό μου έκανε και σχέδια, υπερθερμένο, δεν έχω αυτό το πρόβλημα, μου το είχε ξανακάνει και στην προηγούμενη βόλτα. Και δεν λειτουργεί, πρέπει να πάρω ένα καλύτερο ή πρέπει να πάρω επιτέλους και ένα GPS. Παιδιά, γι' αυτό το καλοκαίρι τα GPS είναι ό,τι χρειάζεται ο μοτοσυκλετιστής. Δεν τρέχονται, δεν ζεσταίνονται, ενώ το κινητό υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα ανταποκριθεί στην απαιτούμενη στιγμή. Για να δω εδώ μήπως κάνω και μια στάση εδώ σε κάποιο ίσιο, ρωτήσω κάποιον άνθρωπο και συνονιθώ για το που πρέπει να πάω και τι πρέπει να κάνω. Δεν υπάρχει και κανείς, παιδάκι, δεν πειράζει, ας σταματήσω εξίσου. Για να σας δείξω λίγο και το κινητό,
που σας έλεγα, ότι έχει σπάσει και έχει γίνει 1000 κομμάτια, το βλέπετε, και δεν ανοίγει τώρα, δεν ανοίγει καθόλου τίποτα. Αυτό που έχω καταλάβει εδώ με τα συγκεκριμένα χωριά είναι ότι έχουν ένα οδικό άξονα καλό, ασφαλτοστρωμένο, με τον οποίο μπορεί να τα προσεγγίσεις, αλλά για να εισέλθεις μέσα σε αυτά πρέπει να ακολουθήσεις χωμάτινους δρόμους στους οποίους δεν τους έχουν φτιάξει. Βλέπεις ότι υπάρχουν τα πελίτσια και ξαφνικά βλέπεις ένα γκρεμό κάτω, χώμα, δρόμος. Παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πού πηγαίνω. Ξέρω μόνο ότι έχω καύσιμο, 433 χιλιόμετρα. Ξέρω ότι απέναντι είναι το Κόσοβο. Δεν έχω χάρτες. Προσανατολίζομαι πάνω κάτω με τη βοήθεια του ηλίου. Αν και αλλάζω κατευθύνσεις και αυτό με μπερδεύει. Θέλω να πάω μονίμως σε βόρεια. Έχω δει ορισμένα αυτοκίνητα παρκαρισμένα, έχω σταματήσει, έχω επιχειρήσει να δω κάποιο από τους οδηγούς, αλλά πραγματικά τίποτα, δεν υπάρχει άνθρωπος. Τώρα που έχουν πάει, τι κάνουν, τι ταραβέρια κάνουν, δεν ξέρω. Κοιμούνται προφανώς. Εγώ ανηφορίζω προς τα που πάω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι και αυτά στα πλαίσια της περιπέτειας. Αλλά ποιος περίμενε ότι θα σπάσει και θα κομματιαστεί και δεν θα ανοίγει το κινητό καθόλου. Δεν έχω αυτή τη στιγμή καμία πληροφορία για το που είμαι. Πάμε και όπου βγει, λοιπόν. Έτσι είναι οι μοτοβόλτες. Πάμε και όπου βγει. Τώρα αυτά εδώ υποτίθεται ότι είναι χωριά. Τέτοια ερημοποίηση δεν έχω δει πουθενά, πραγματικά. Υπάρχουν κάτι φίλες, άνθρωποι δεν υπάρχουν σε αυτές. Υπάρχει ένα μυστήριο σε όλη την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, αρκετά ανησυχητικό. Αλλά τι μπορεί να συμβεί. Πολύ πολύ να βρεθώ στο Κόσοβο. Χαρτιά έχω. Ένα χάρτη πρέπει να προμηθευτώ. Πρέπει να έχω πάντα μαζί μου και εσείς πάντα μαζί σας ένα χάρτη, παιδιά. Να ορίσετε διεθμολογία, καλή χρυσή. Αλλά μπορεί και να χαλάσει. Και εκεί που ήμουν στις στροφούλες, ξαφνικά ξεπροβάλλει, παιδιά, μάλλον η κοιλάδα αυτή που αναζητούσα, βαλπούνα, αυτή πρέπει να είναι, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν μπορώ να πω τίποτα με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Μια πόλη προς τα κάτω, εκεί θα κοιτάξω να κατευθυνθώ. Έχω καύσιμο, μεγάλη υπόθεση αυτό. Η ποιότητα της ασφάλτου είναι καλή, σημαίνει ότι πηγαίνει η μηχανή. Άκοπα, άφοβα. Μπροστά μας έχουμε τα καταραμένα βουνά της Αλβανίας. Αλλά ψηλό προσανατολίζουμε, μάλλον αυτή είναι η τροπόγια κάτω. Δεν πρέπει να είναι άλλη. Χιλιομετρικά πάνω κάτω, υπολογίζοντας 20-30 χιλιόμετρα ευθείας, αυτή πρέπει να είναι. Υποθέσεις κάνω, μπορεί να βρίσκομαι και οπουδήποτε αλλού. Φορτροπόγια! Ναι, φοχεία! Thank you! Άρα καλά πήγαινα. Τώρα φαντάζομαι ότι με έστειλε σωστά η κυριούλα. Οπό. Με τα μελίτσα λογικά από δεξιά πάει, παιδιά.
Άλλο. Φορτροπόγια. Τροπόγια. Τροπόγια. Ε. Χέρ. Οκ, thank you. Καλά πάμε, παιδιά. Α, εδώ. Πλάκα είχε να αναζητάς τις διαδρομές με τον παραδοσιακό κλασικό τρόπο. Τώρα τους κάνει εντύπωση που θέλω να πάω τροπόγια. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Πάντως όλοι είναι διατεθειμένοι να με καθοδηγήσουν. Εν μέρη μπορώ να πω ότι έφτασα, παιδιά. Εδώ σου λέει ότι ορισμένες από τις φυσικές ομορφιές των Αλβανικών Άλπων, τα οποία έχουν να κάνουν με, με το Δήμο εδώ πέρα της Τροπόγιας. Όλη αυτή η περιοχή θεωρείται Τροπόγια, λοιπόν. Οι Αλβανικές Άλπες, τι πρέπει να επισκεφτεί εδώ ο τουρίστας. Πάρα πολύ ωραία, φτάσαμε, δεξιά πάει για Αλπόνε. Τώρα αυτό τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα, μάλλον είναι η ονομασία της πόλης. Τώρα πίσω πάει για λιμάνι. Αχ, Θεέ μου, τέλος πάντων θα πάω λίγο ευθεία προς την πόλη να πάρω κάποια πληροφορία, ίσως βρεθεί κάποιος να μου δώσει ένα χάρτη. Μπορεί και όχι, τέλος πάντων μπορεί να φάω και κάτι, διότι είμαι από το πρωί στο δρόμο, δεν έχω φάει τίποτα πέρα από κάτι που τσίπησα στο σπίτι μου. Έχω περάσει αρκετές ώρες, παιδιά, και βασικά να βρω έναν τρόπο επικοινωνίας, διότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάω προς το κέντρο τώρα εδώ της μικρής αυτής πόλης. Γκούρι λέγεται, αν δεν κάνω λάθος. Έχει και βενζινάδικο. Καλό αυτό, θα βάλω καύσιμο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, έτσι όπως χάνουμε. Μπορεί να βρεθώ οπουδήποτε, υπάρχουν και ξενοδοχεία εδώ. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Αν και εγώ θα ήθελα να εκτερεύσω κάπου αλλού, κάπου πιο όμορφα, μέσα στη κοιλάδα, ίσως και να το πράξω, γιατί όχι. Εδώ προς τα που πάει, να πάει προς το κέντρο, δεν ξέρω. Για να περπατήσουμε λίγο στην πόλη, να ρίξουμε μία ματιά. Τι γίνεται. Σταμάτησα λοιπόν εδώ πέρα σε ένα μαγαζί έξω, το οποίο πουλάει τηλέφωνα αναγκαστικά. Έπρεπε να πάρω κι εγώ μία συσκευή. Βρήκα ένα Redmi, παιδιά. Τι να κάνω, 120 ευρώ πουλάκια. Έπρεπε να προμηθευτώ οπωσδήποτε τηλέφωνο. Κοιτάξτε, εδώ είναι το μαγαζί. Να φορτίσει λίγο με μπαταρία. Αυτά συμβαίνουν. Μια λύση ήταν και αυτή, να προμηθευτώ ένα τηλεφωνάκι. Ένα που έγινε, γιατί όπως και να το κάνουμε, πολλοί δρόμοι, πολλά τα στενά, πολλές διασταυρώσεις και είναι δεδομένο ότι θα χαθώ. Αυτή λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε, είναι η Βαλπόνα, η κοιλάδα. Δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί ως από τα αρρώτερα μέρη εδώ στην Αλβανία. Άργησα, αλλά τα κατάφερα, ήρθα. Με δικαίωσε και με δικαιώνει εδώ το τοπίο. Πριν ήταν μια ξεραίλα, περίμενα περισσότερα από τον SH22. Αλλά τελικά εδώ πέρα είναι η μαγεία. Τώρα περιπλανιέμαι χωρίς κάποιο σκοπό, χωρίς κάποιο νόημα. Γεύομαι τις τροφές. Δεν ήθελα να μείνω στην πόλη όπου παιδεύτηκα τόση ώρα.
θα μπορούσα και να φάω, θα μπορούσα να κάνω πολλά, αλλά αποζητώ κάτι όμορφο, κάτι διαφορετικό. Αυτό θέλω, να έρθω εδώ στη Φαλκούνα. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά, κάθε διπλάχη, η δροσιά είναι το κάτι άλλο, καμία σχέση με τη, φλόγα που είχε προηγουμένως. Είχε φτάσει στη θερμοκρασία μέχρι και 36 βαθμούς, τώρα έχει πέσει στους 28, καλά είναι, υποσκιά, δεν έχω παράπονο. Και παντού υπάρχουν γεφυρούλες, από τις οποίες περνάς, χαζεύοντας από κάτω, τον ποταμό Δρίνο. Αλλά εδώ αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Κυρίες και κύριοι, έχουμε βάλει φωτιά όπως προς κάτω. Τώρα κατά πόσο είναι καλό αυτό ή όχι. Δροσίζονται πάντως στα νερά του, ποταμού που βρίσκεται εδώ στη Βαλκώνα. Δεν το συζητάμε, αρχίζει το οποίο και, ομορφαίνει πάρα πολύ. Έχει και ένα φαράγγι από αυτή τη πλευρά, να σας το δείξω, εκπληκτικό πραγματικά. Εδώ κάνουν και καγιάκ, έχουν οδηγούς, εντυπωσιακό. Θυμίζει λίγο τις πηγές του Αχαίρωτα, δεν μπορώ να πω. Και πάμε τώρα προς τη μηχανή μου για να βρούμε ένα κατάλημα σιγά σιγά και να βρω μήπως και μπορέσω με αυτή τη συσκευή που αγόρασα και επικοινωνήσω με τους φίλους μου. Εντόπισα τώρα αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν καταλήμματα ελεύθερα, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι ακριβώς όπως το φαντάζομαι. Κάτι τέτοιο ήθελα για να έρθω και να διανυκτερεύσω, για να δούμε αν υπάρχουν καταλήμματα ελεύθερα. Εν τω μεταξύ βρίσκω τις πιο ωραίες τοποθεσίες, παιδιά, για να διανυκτερεύσω. Αλλά δυστυχώς, κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραία ξενοδοχιάκια, αλλά δυστυχώς κανένας δεν δέχεται πιστωτική κάρτα και έχω ελάχιστα ευρώ μαζί μου, τα οποία δεν θέλω να τα δαπανίσω, γιατί μπορεί να μου τύχει οτιδήποτε αύριο και να χρειαστώ ρευστό και να μην έχω. Τι να κάνω, να έχετε περισσότερα χρήματα μαζί σας. Εάν δεν μου στείλανε αυτό με το κινητό και δεν χρειάζεται να το αγοράσω, θα μπορούσα άνετα εδώ να διανυκτερεύσω. Πάμε παρακάτω. Ρώτησα εδώ τα κοριτσάκια αν μπορώ να πληρώσω με κάρτα. Με παρέπεψαν στον αρμόδιο, ο οποίος ο άνθρωπος μου είπε ότι πουθενά στη Βαλπόνα δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσεις με κάρτα. Όλοι δουλεύουν με μετρητό, είναι όλοι συνεννοημένοι. Καλά κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι εγώ θα επιστρέψω σιγά σιγά πίσω, γιατί η ώρα πήγε 7 και 5. Μη με πιάσει νύχτα εδώ. Είπαμε να έχει μυαλό, έχει ποδάρια λοιπόν. Βρήκα την πλησιέστερη τράπεζα, 20 χιλιόμετρα από την περιοχή της Βαλπόνας. Θα πάω να σηκώσω χρήματα και θα ξαναεπιστρέψω πίσω στα ωραία αυτά καταλήμματα, γιατί εκεί πραγματικά θέλω να μείνω, θέλω να το ευχαριστηθώ. Το ταξίδι δεν είναι καλός, διότι κατάφερα να φτάσω εδώ στη Βαλπούνα, στην Κοιλάδα, και να διανυκτερεύσω σε αυτή, σε ένα από τα μέρη που μου έκανα πραγματικά από την αρχή εντύπωση. Εδώ θα φάω κιόλας. Βρίσκομαι πραγματικά ανάμεσα από δύο βουνά, μέσα στη Χαράδρα, είναι φανταστικό το μέρος. Ανταμείβομαι,
Παρόλο που είχα αρκετές ατυχίες στο δρόμο, όπως αυτή του να χάσω το κινητό, αλλά από την άλλη ήταν ένα πολύ ωραίο συμβάν για να καταλάβω ότι εδώ σε αυτή την περιοχή ο κόσμος είναι πραγματικά καλοσυνάτος, γιατί μέσα στο μαγαζί που έψαχνα να βρω κινητό, όλοι έπεσαν από πάνω μου για να με βοηθήσουν εκεί με τις εφαρμογές, για να καταλάβουμε τι γίνεται, για να δούμε ποιες είναι οι δυσκολίες και πώς να τις προσπεράσουμε. Δηλαδή χάσαμε μια μισή ώρα, έχασαν μια μισή ώρα οι άνθρωποι από τη ζωή τους, πολύτιμο χρόνο, 2-3 άτομα βασικά, και στο τέλος δεν καταφέραμε να πετύχουμε το σκοπό μας, αλλά με βοήθησαν από την άλλη να επικοινωνήσω και με το σπίτι μου. Όσον αφορά τώρα το δωμάτιο, μόνο hostel υπήρχε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κοιμηθώ σε ένα δωμάτιο το οποίο έχει 5-6 κρεβάτια. Επέλεξα ένα από αυτά. Υπάρχει και ο μοτοσυκλετιστής εδώ πέρα με το Άφρικα. Καλό αυτό. Ίσως ο Κακομοίρης κοιμάται ξερός. Ποιο ξέρει και αυτός από που έρχεται πόσα χιλιόμετρα έκανε. Τέλος πάντων, θα πάω κι εγώ μέσα με τη σειρά μου να αποθέσω τα πράγματά μου, να κάνω το πανάκι μου και να βγω στη συνέχεια να φάω, γιατί πραγματικά πεινάω. Έχω 12-13 ώρες πάνω στη μοτοσυκλέτα. Έχω κάνει πόσα χιλιόμετρα σε αυτό το οδικό δίκτυο που είδατε μερικές εικόνες και λογικό είναι να πεινάω. Η ημέρα ξεκινάει πάρα πολύ όμορφα, μιας και φουσκώσαμε ύπνο εδώ στη κοιλάδα της Βαλπόνα. 8 είναι η ώρα αυτή τη στιγμή, όπου και θα αναχωρήσουμε. Ξυπνήσαμε βέβαια μία ώρα νωρίτερα για να φάμε το πρωινό μας. Σήμερα αναμένονται επίσης πάρα πολλά χιλιόμετρα να διανύσουμε με τη μοτοσυκλέτα μας, αλλά θα ακολουθήσουμε τελείως διαφορετικό δρόμο. Εναλλακτικός τουρισμός λοιπόν εδώ πάνω στη κοιλάδα. Πολλοί είναι περιπατητές, πολλοί είναι οι ταξιδιώτες, οι οποίοι αναζητούν κάτι το διαφορετικό. Βλέπεις, πρωί-πρωί ξυπνήσαν οι άνθρωποι, πήραν τα μπαγάζια τους στην πλάτη και περπατήσαν εδώ τα υπέροχα βουνά. Είναι και αυτό ένας τρόπος να έρθεις σε επαφή με τη φύση και πραγματικά να την απολαύσεις. Από μοτοσυκλετιστές μόνο έναν είδα μέχρι τώρα. Ο Ισπανός με τον οποίο διανυκτερεύσαμε στο ίδιο δωμάτιο. Ωραίος τυπάς. Του λέω πόσες μέρες έχεις. Μου λέει 10, 11, 12. Δεν θυμόταν, είχε χάσει το χρόνο. Αυτά είναι τα ωραία. Για να φύγουμε τώρα και να επιστρέψουμε από τη διαδρομή την οποία επιθυμώ να κάνω. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι στους 16 βαθμούς. Το βράδυ έπεσε ακόμα περισσότερο στο Αιγαίο με αυτό, διότι κοιμήθηκα με παπλωματάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η αίσθηση της δροσιάς και εννοείται ότι εξαιτίας του υψομέτρου καταλαβαίνετε τι ωραίο υπνάκο κάναμε. Κοιμήθηκα μάλιστα και νωρίς. Πολλά υποσχόμενη διαδρομή φαίνεται να πραγματοποιείται όπως ήταν στο μυαλό μου. Πέραν του γεγονότος ότι οι στροφούλες είναι πολλές όπως μου αρέσουν, παιδιά, μονίμως από τα αριστερό σας χέρι, ο ποταμός με την υπέροχη χαράδρα έτσι υλοποιούν ένα κάδρο πάρα πολύ όμορφο και είναι τελείως διαφορετικό να τα βλέπεις στην εικόνα του κινητού σου ή στην τηλεόραση από το να τα αντικρίζεις όπως είναι στην πραγματικότητα. Στο
στο χάρτη φαινόταν ότι θα έχουμε το ποταμό από δεξιά μας, κάτι το οποίο υλοποιείται ούτως ή άλλως, όσο νούμε θα εμφανιστεί και το φράγμα. Και νομίζω ότι ορίστε, μπροστά μας εμφανίζεται. Κοιτάξτε πόσο στενός πραγματικά είναι ο δρόμος. Μου θυμίζει τους παλιούς καλούς καιρούς που ταξίδευα εδώ στη Αλβανία. Ρίξαν βέβαια εδώ άσφαλτο, αλλά παραμένει έτσι όλο το κλίμα σε αυτή τη παλιά καλή εποχή που εγώ νοσταλγώ, που ήταν τα πράγματα πιο απλοϊκά. Με την διαφορετικότητα όσον αφορά τη στάθμη του νερού εξαιτίας του φράγματος, και αυτή είναι λοιπόν η διαδρομή την οποία εγώ ανηφόρησα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται εδώ στην κάμερα. Να περπατήσω λίγο. Ωραία παιδιά, στριφτερή, ιδανικά στριφτερή. Και τώρα επειδή φτάσαμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο όπου υπάρχει αυτή η ανοιχτωσιά, να τη χαρακτηρίσω έτσι, μόλις πάρω την επόμενη στροφούλα θα χάσουμε από το μάτι μας έτσι το φράγμα, και δεν ξέρω αν θα βλέπω τον ποταμό. Γι' αυτό σας το δείχνω. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα αρκετά ψηλό σημείο όπου η θέα είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Κοιτάξτε, για τελευταία φορά ίσως. Το δε παράξενο της όλης υπόθεσης είναι ότι ο δρόμος στενεύει όλο ένα και περισσότερο, παιδιά. Γι' αυτό εάν τον κάνετε, που αυτόν πραγματικά τον συνιστώ, αυτό τον SH22, να έχετε το νου σας σε κάποιες κλειστές στροφές, όπως αυτή η καλή ώρα, μην αφαιρεθείτε και κοιτάτε το ποτάμι όπως κάνω εγώ. Να έχετε το νου σας να το παίρνετε λίγο κοντά στο προς το βουνό, γιατί από την απέναντι μεριά δεν γνωρίζετε αν θα έρθει κάποιος ανυποψίαστος οδηγός. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πάσο πράγματι. Δεν πιστεύω ότι οι αυτοκινητιστές οι Αλβανοί τον προτιμούν, γιατί θα είναι κουραστικός όπως και να το κάνουν. Πολλές φουρκέτες. Σταμάτησα εδώ σε ένα από τα πολλά ριάκια τα οποία υπάρχουν καθ' όλη τη διαδρομή, για να σας δείξω ότι επίσης θα αντικρίσετε και διάφορα χριστιανικά σύμβολα, τα οποία αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι ο χριστιανισμός μαζί με τον μουσουλμανισμό μπορούν να συνεπάρξουν, και όλες αυτές οι διαμάχες που υφίστανται είναι καθαρά πολιτικές σκοπιμότητες. Σταμάτησα εδώ σε ένα από τα πρώην σε λειτουργία πλυντήρια, υπαίθρια, τα οποία στην Αλβανία τα βρίσκεις συχνά πυκνά. Παραμένουμε στο SH22, κυρίες και κύριοι. Βέβαια εδώ πέρα το οποίο αρχίζει και διαφοροποιείται, μιας και η παρέμβαση του ανθρώπου είναι πραγματικά αισθητή. Εκμεταλλεύονται εδώ τον ορυκτό πλούτο της περιοχής. Υπάρχει ένα ατομείο το οποίο το προσπέρασε, υπάρχει και άλλο ένα πιο κάτω. Τι να κάνουν οι άνθρωποι όταν παρεμβαίνουν, ασχημένουν τα πάντα. Εδώ ο δρόμος παραμένει ειρηνικός,
ελάχιστα αυτοκίνητα περνάνε, αλλά περνάνε και φορτηγά. Γι' αυτό όταν δείτε κάνοντας τον SH22 κατευθυνόμενη προς την Ελλάδα, εκεί που θα πλατείνει ο δρόμος, δώστε βάση, διότι περνάνε και μεγάλα οχήματα και μάλιστα μπαίνουν και στο αντίθετο ρεύμα. Το νου σας. Από το δρόμο SH22, μιας και πλάτινο ο δρόμος, να φέρουμε ότι η ονομασία του είναι αυτή του SH40 και όπως βλέπετε έχει κίνηση, γι' αυτό μην ξεθαρέψετε εσείς που είστε βάλατε και επιρρεπείς στην ταχύτητα. Παιδιά, έχει και φορτηγά και αυτοκίνητα από εδώ και πέρα, η ποιότητα της ασφάλτου είναι αρκετά καλή. Και επειδή ο δρόμος είναι λίγο πιο πλατής, έτσι ξεθαρεύεις, αλλά να ξέρετε ότι εδώ η οδηγή μου έχει τύχει πολλάκες να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και το άντε το αυτοκίνητο να το αποφύγει στο φορτηγό. Πώς θα το αποφύγεις, γιατί και αυτά τα αναθυματισμένα, λόγω του όγκου, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εισέρχονται στο ρεύμα μου. Γι' αυτό συνετά από την άκρη του δρόμου όσο μπορείτε. Τέλος πάντων, εδώ πριν συνεχίσω, κόλλησα και το υπέροχο το αυτοκουλιτάκι μου για να θυμάμαι ότι πέρασα από τον SH40, εφόσον κάποια στιγμή στο μέλλον ξαναπεράσω. Τι διαδρομάρα πραγματικά ήταν αυτή. Απρόσμενα καλή, παιδιά, και ο SH23, αλλά αυτός ο SH40. Βαρέθηκα πραγματικά να κάνω στροφές, δηλαδή και να καθόμουν να τις μετρήσω, πρέπει να είναι πάνω από 500. Έστριβα. Σε πολλά σημεία βέβαια η άσφαλτος ήταν εξαιρετική, αλλά επειδή την επισκέφτονται και φορτηγά, όπως καταλαβαίνετε, αναμενόμενο είναι να υπάρχουν σε πολλά σημεία και λακκουβίτσες, γι' αυτό δώστε προσοχή αν θέλετε να κάνετε που πρέπει να κάνετε. Πραγματικά αυτό τον πολύ ωραίο δρόμο τελείωσε βέβαια το πανηγύρι, διότι να ορίστε αυτοκινητόδρομος ξανά, μπορεί να ξανακάνω επαρχιακό, δεν ξέρω. Βλέπουμε και κάνουμε, συνεχίζουμε το πολύ ωραίο ταξίδι μέχρι να επιστρέψουμε στην Ελλάδα μας. Κυρίες και κύριοι, τι να πω, αυτό το βίντεο θα έπρεπε να το ονομάσω το βασανιστήριο στο δρόμο προς το Ελμπασάν. Και αυτό διότι παντού όταν βρισκόμουν ακόμα και έξω από τα θύρα, να έβλεπα την ταμπέλα Ελμπασάν, ατελείωτες φορές, λέω ότι στο διάλογο γίνεται. Εν τω μεταξύ, να ψήνεται ο τόπος, κοιτάζω σε μια στιγμή την τον δείκτη θερμοκρασίας της μοτοσυκλέτας, εκεί που ήμουν σχεδόν σταματημένος, έδειχνε 43 βαθμούς. Μου θύμισε κάτι ωραίες στιγμές που ταξίδευα με τη σύζυγό μου στη Ρουμανία. Κάποια μέρα δεν διαμαρτύρονταν καθόλου, αλλά ψήνοντα πάνω στη μοτοσυκλέτα. Έτσι και εγώ τώρα ψινόμουνα. Και για να σας δώσω και μια έτσι επιπλέον νότα υπερβολής, ήταν στιγμές που αισθανόμουν τις μανέτες του φρένου αλλά και του συμπλέκτη να ψήνονται κυριολεκτικά. Ωχ, Θεέ μου, λέω, άντε να φτάσω σε αυτό το αναθεματισμένο Ελμπασάν, μιας και το βλέπω όλη την ώρα μπροστά μου. Φτάνω, παίζω εκεί για τις τελευταίες βαλκανικές πίστες επικινδυνότητας. Ένιωσα πάλι την παλιά καλή Αλβανία, ο ένας να θέλει να πέσει πάνω στον άλλον και με ένα μαγικό τρόπο να ξεγλιστράμε από το ατύχημα. Και αφού τα έκανα όλα, φεύγω από το Ελμπασάν
Συνεχίζω ευθεία και να αρχίζουν τα έργα. Τι έργα ήταν αυτά? Από τη μία διαπλάτηση του δρόμου, από την άλλη μπαζώνανε ποτάμια, από την άλλη δίπλο παρκάρανε, από την άλλη φτιάχνανε γέφυρες, μια σταματάγανε, μια αφήνανε να συνεχίσεις. Δεν μπορώ να πω, ωραίο το τοπίο, αλλά μάλλον η επιλογή, μάλλον όχι, επέλεξα επίτηδες να ακολουθήσω διαφορετικό δρόμο, να περάσω ξυστά από τα σύνορα των Σκοπίων ή αλλιώς Βόρειας Μακεδονίας για μερικούς, κομπλεξικούς, συγγνώμη, για να κατευθυνθώ προς τις Πρέσπες και να μπω στην Ελλάδα από αυτά τα σύνορα, για να αποφύγω τα πολλά χιλιόμετρα εντός της Αλβανίας. Τι να πω, αν ήμουν Γερμανός και πρέπει να τηρήσω το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παιδιά, θα ήμουν ακόμα πιο πίσω, θα πρέπει να έχω και ένα σλιμπάνγκ μαζί μου εδώ στον δρόμο. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Το πόσες φορές προσπέρασα από δεξιά, πόσες φορές έκανα τα ζιγζάκ ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ένιωσα πραγματικά Βαλκάνιος. Όχι ότι οι Έλληνες δεν είναι Βαλκάνοι, έτσι οδηγούν. Αλλά μου βγήκε, ρε παιδί μου, αυτό το ταπεραμέντο. Και εννοείται ότι κανένας δεν πτωούταν, μιας και τέτοιου είδους οδήγηση είναι άκρως συνηθισμένη και καθόλου παράξενη. Έτσι γίνεται εδώ πέρα συνήθως, ένας πάνω στον άλλον είναι. Με υπομονή κατάφερα να φτάσω τώρα, να όπως βλέπετε ενώπιον μου εμφανίζονται οι Πρέσπες. Φτάσαμε λοιπόν και στο σημείο του ανεφοδιασμού, αφού πρώτα περάσαμε τα αλβανικά σύνορα αλλά και τα ελληνικά. Άφησα λίγο τη μηχανή να στραγγίξει. Κάναμε αυτοκινητόδρομο, κάναμε κίνηση έντονη μέσα στην Αλβανία. Σταμάταξε εκείνα. Κάναμε επαρχιακό δρόμο. Για να δούμε τώρα τι μας δείχνει. Λοιπόν, σήμερα κάναμε 508,9 χιλιόμετρα μέχρι τώρα, 4,6 λίτρα τα 100. Υπολείπονταν 38 χιλιόμετρα για να τελειώσει το καύσιμο. Βέβαια, χθες μετά το φουλάρισμα έκανε και άλλα 40 χιλιόμετρακια εντός της Αλβανίας. 1210 χιλιόμετρα έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θέλω ακόμα άλλα 100 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσω Πρέβεζα. Το τεστ είναι 1300 χιλιόμετρα σε 2 μέρες. Πολλά δεν τα λες, ούτε και λίγα. Αυτή ήταν η μοτοβόλτα, τα λέμε την επόμενη φορά.